Τις προτάσεις τους με αιχμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού κατέθεσαν σήμερα Δήμοι του Ηρακλείου στο πλαίσιο σύσκεψης στην περιφέρεια Κρήτης. Σε τοπικό επίπεδο, όλοι οι συναρμόδιοι φορείς καλούνται να καταθέσουν ενστάσεις και προτάσεις πριν να λήξει η διαβούλευση στις 15 Σεπτεμβρίου. Στη σημερινή συνάντηση θα γίνει μια πρώτη συζήτηση τοποθετήσεις των φορέων και σε δεύτερο στάδιο ζητούμε δομημένα και συγκροτημένα τις προτάσεις τους όσον αφορά την χωρική διάρθρωση των τουριστικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το νησί. Η λογική του ειδικού χωροταξικού είναι η ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού της Κρήτης με σκοπό οι περιοχές που είναι μη ανεπτυγμένες, υπό ανάπτυξη, με δυνατότητες ανάπτυξη να προχωρήσουν και να γίνουν ανεπτυγμένες, ενώ την ίδια στιγμή οι περιοχές ελέγχου και οι ανεπτυγμένες περιοχές να μην ξεπεράσουν τα όρια των νέων όρων που χρησιμοποιούμε. Δήμαρχοι που παραβρέθηκαν στην ευρεία σύσκεψη έριξαν στο τραπέζι τις δικές τους προτάσεις αλλά και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος τους, ώστε η περιφέρεια να χαράξει μια κοινή γραμμή για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του Δήμου, που να συνάδει με τις ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε περιοχής. Οι βασικές επισημάνσεις της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου εστιάζονται στη διεκδίκηση της ανταποδοτικότητας στην οικονομία του τουρισμού, στην πολεοδομική ισορροπία και ισότητα, στην αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων, στην απουσία των Δήμων από τον στρατηγικό σχεδιασμό. Το τέλος διαμονής είναι ένα πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης που θέλουμε αυτούσια να έρχεται προς τους Δήμους μας και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και κάτι επιπλέον που έχει σχέση και με τη βιώσιμότητα και με το περιβάλλον και με την ποιότητα του τουρισμού μας, που είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε σχέση με τις τουριστικές περιοχές που συνυπάρχουν με οχλούς δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα είναι τα ελληνοπεράματα. Το μέγα πρόβλημα στο Νότο και ειδικά στο Δήμο Βιάνο είναι οι υποδομές. Τουρισμός και τουριστική ανάπτυξη χωρίς υποδομές που αφορούν είτε την οδοποιία είτε τη διαχείριση του νερού, είτε γενικότερα άλλα πράγματα που απαιτούνται για να λειτουργήσει ο τουρισμός, δεν μπορεί να γίνει. Θεωρούμε ότι μέσα από τις ζώνες που προτείνονται υπάρχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, η Δημοτική Ενότητα Μαλίων Χερσονήσου θεωρούνται ότι είναι υπεραναπτυγμένες περιοχές, άρα είναι περιοχές ελέγχου. Για τις εν δυνάμει τουριστικά κορεσμένες περιοχές, φορείς και τουριστικοί παράγοντες υποστήριξαν πως η Κρήτη δεν βιώνει τον υπερτουρισμό και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κόκκινη. Για μας θα πρέπει να φύγουν τα κόκκινα και θα πρέπει να γίνουν αλλαγές τις οποίες θα επισημάνουμε στην περιφέρεια. Η Κρήτη, όπως ξέρετε, δεν είναι υπερτουριστική με την έννοια ότι είναι ένα νησί που πλήττεται υπερτουριστικά. Υπάρχουν όμως ορισμένες περιοχές οι οποίες συμμετέχουν βαριά στο brand name της Κρήτης, οι οποίες θέλουν λίγο καλύτερες υποδομές και λίγο καλύτερη διαχείριση. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχαίουμε τη Μαγιόρκα, τη Βαρκελόνη, ίσως τη Σαντορίνη με την Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένας προορισμός, είναι ένα νησί μεγάλο, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ποικιλομορφία, έχει πολλά φυσικά χαρακτηριστικά. Όπως τονίστηκε, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει οι τοπικοί φορείς να έχουν εκφράσει άποψη, ζητώντας αλλαγές και τροποποιήσεις για το νέο χώρο ταξικό.